Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σάββατο 6 Απριλίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Με αφορμή τις ευρωεκλογές του Μαΐου 2019, στο πνεύμα της ενεργού συμμετοχής των πολιτών, το Europe Direct Κομωτινής σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και το Δήμο Κομωτινής και υπό την αιγίδα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργάνωσε την δεύτερη περιφερειακή συνάντηση νέων στην Κομωτινή, σήμερα Σάββατο 6 Απριλίου, στο Μουσικό Σχολείο Κομωτινής. 200 νέοι από όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 45 εκπρόσωποι εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων και θεσμών, έδωσαν το παρόν στη δεύτερη περιφερειακή συνάντηση νέων στην Κομωτινή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τον τίτλο «Κάνουμε refresh στην Ευρώπη. Αμφισβητούμε, διαμορφώνουμε το μέλλον της». Και από το δικό κίνημα των ανθρώπων και, για να βελτιωθεί οι συνθήκες. Έχουμε κάνει μια σειρά από ψηφοφορίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το θέμα των ανθρώπων με αναπηρία και κάποιοι έχουν ψηφίσει αντίθετα με την βελτίωση των συνθήκων και με τους ανθρώπους αυτούς. Σας έχω φέρει να φύγω δίνοντας ένα βιβλιαράκι που περιέχει αυτές τις ψηφοφορίες και για τους ΑΜΕΑ. Πραγματοποιήθηκε διάλογος μέσα από 5 ομάδες εργασίας με διαφορετικές θεματικές. Την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την ενεργή νεολαία, την απασχόληση, την καινοτομία και την ψηφιακή αγορά, το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, καθώς και την κοινωνία των ίσων ευκαιριών. Άλλος. Άλλη. Δώσε. Λόγω σκάψης. Σκάψης. Λανθασμένων υλικών, κυρίως στις περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες, αποβάλλονται στην ατμόσφαιρα ουσίες τραυμερές για το περιβάλλον. Εγκαταλειμμένοι χώροι αποτελούν εστία μολύνσεων. Έλλειψη ευαισθητοποίησης, αδιαφορία των πολιτών σε θέματα γεωνομίας, για παράδειγμα τα σκουπίδια. Οι πολίτες δεν ανακυκλώνουν συχνά. Να καλησπέρισουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τον δημοσιογράφο και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Στέλιο Κούλογλου, ο οποίος βρίσκεται κατά τη διάρκεια της περιοδίας του στη Θράκη με εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται σε Κομωτινή, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη. Κύριε Κούλογλου, να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα. Παρευρεθήκατε σήμερα στην δεύτερη περιφερειακή συνάντηση νέων με τίτλο «Αμφισβητούμε, προτείνουμε, διαμορφώνουμε το μέλλον της Ευρώπης», το οποίο διοργάνωσε το Europe Direct Κομωτινής. Πόσο εύκολο και πόσο δύσκολο είναι να επιτευχθεί αυτό? Καταρχήν είναι πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό που έγινε. Πραγματικά γυρίζοντας στην περιφέρεια και τη δική σας περιφέρεια, με την οποία έχω και κάποιες ειδικές καλές σχέσεις, Παίρνω ανάσες από το κλίμα της Αθήνας με το ξό που μαλώνει. Εδώ ήταν νέα παιδιά, πάρα πολλά νέα παιδιά, δηλαδή ένα γεμάτο αμφιθέατρο 250-300 άτομα υπολογίζω, που συζητούσαν σοβαρά για το μέλλον τους, για θετικά, για το περιβάλλον, για τη συμμετοχή των πολιτών, για τη δημοκρατία, για την επιχειρηματικότητα, για την ψηφιακή τεχνολογία, για τα δικαιώματα των μειονοτήτων, όπως των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση και το ίδιο μου είχε κάνει και επισκέψεις σε σχολεία χθες που έκανα στην Ξάνθη. Νομίζω ότι είναι ένα άλλο κλίμα. Ζείτε σε ένα καλύτερο περιβάλλον, δεδομένο αυτό από φυσική άποψη, αλλά και κοινωνικό περιβάλλον, θα έλεγα, από κάποια άλλα πιο μολυσμένα περιβάλλοντα. Με αφορμή τους νέους τους οποίους προαναφέρατε, οι οποίοι αποτελούν και το μέλλον του τόπου μας, υπάρχει μια επικρατούσα αντίληψη ότι είναι ή δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική. Βλέποντας όμως ότι μέσα από ανάλογες διοργανώσεις όπως και αυτήν που συμμετείχατε, όχι μόνο ενδιαφέρονται, αλλά δραστηριοποιούνται και συμμετέχουν ενεργά, προβάλλοντας με σθένος τις απόψεις τους και τα θέλω τους για ένα καλύτερο αύριο. Επισκέπτομαι πολλά σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Η ιδέα ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική, είναι απολύτικοι κτλ., είναι μια λαθασμένη ιδέα. Δεν ενδιαφέρονται για αυτόν τον τρόπο που γίνεται μέχρι τώρα η πολιτική. Δεν ενδιαφέρονται για τις κοκορομαχίες. Αλλά κάθε φορά που τους δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουν για ουσιαστικά θέματα που τους απασχολούν, συμμετέχουν και παρασυμμετέχουν. Αυτή είναι η εμπειρία μου από όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι αναμένουμε και την ανάλογη ανταπόκριση στις κάλπες στις επερχόμενες ευρωεκλογές, έτσι δεν είναι?
Ας ελπίσουμε, ναι. Ας ελπίσουμε ότι τα θετικά μηνύματα αυτά θα τα πάρουν οι νέοι, γιατί πραγματικά τους αφορούν οι εκλογές περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Όπως είπα και σε μια πολύ σύντομη παρέμβαση που έκανα, κινδυνεύουμε να την πατήσουμε όπως ο Βοσκός που φώναζε Λύκος, Λύκος, και όταν ήρθε ο Λύκος, δεν το πίστευε κανένας. Οι Λύκοι έχουν έρθει. Υπάρχει μια μεγάλη άνοδος της ακροδεξιάς και αυτή απειλεί και την Ευρώπη, γιατί δεν θέλουν την Ενωμένη Ευρώπη, θέλουν να γυρίσει κάθε χώρα στα σύνορά της, αλλά απειλεί και την καθημερινή μας ζωή. Απειλεί δηλαδή η αύξηση της επιρροής στο Ευρωκοινοβούλιο να οδηγήσει σε οπισθοδρομικές αποφάσεις για την καθημερινότητά μας. Και όπως ξέρετε, το 70% των αποφάσεων που αφορούν την καθημερινή μας ζωή λαμβάνονται στις Βρυξέλλες. Μιλώντας για την άνοδο της ακροδεξιάς, η τελευταία δημοσκόπηση του Ευρωκοινοβουλίου έδειξε την ενίσχυσή της. Ποια είναι η επόμενη μέρα της Ευρώπης μετά τις ευρωεκλογές του Μαΐου? Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτό το πρόσωπο, το αντισυστημικό κτλ. Είναι μια μάσκα, ένα προσωπείο πίσω από το οποίο κρύβεται ένα μίσος για τους άλλους, μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα κλπ. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια προοδευτική συμμαχία, αριστεροί, σοσιαλιστές, πράσινοι, προοδευτικοί άνθρωποι, κάθε απόχρωση, οι οποίοι όλοι μαζί να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την άνοδο της ακροδεξιάς και να αλλάξουμε το περιβάλλον στην Ευρώπη, να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες της ανόδου της ακροδεξιάς, που είναι η μεγάλη κοινωνική ανασφάλεια που υπάρχει, οι κοινωνικές διακρίσεις, η οργή και ο θυμός από το γεγονός ότι η οικονομική κρίση το 2008-2009 φορτώθηκε στις βάρες στις πλάτες των απλών ανθρώπων, ενώ δεν είχαν στην πραγματικότητα καμιά ευθύνη για το ξέσπασμα της κρίσης. Μένοντας στο ίδιο θέμα, θα θέλαμε να μιλήσουμε για το τελευταίο βιβλίο το οποίο συγγράψατε. Ποια είναι η στόχευσή σας μέσα από την συγγραφή του? Το βιβλίο «Γιατί η μπαμπά είναι κακιά η ακροδεξιά». Ξέρετε, επειδή λέμε ακροδεξιά για τους νέους δεν λέει και πάρα πολλά πράγματα. Ιδιαίτερα με την κρίση του πολιτικού συστήματος, λέει όλοι οι ίδιοι είναι κτλ. Και προσπάθησα μελετώντας και παρουσιάζοντας τις βασικές πληροφορίες που έγιναν τα τελευταία 5 χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια σειρά από θέματα. Είτε αφορούν τους νέους, είτε αφορούν το περιβάλλον, είτε αφορούν τις γυναίκες, είτε αφορούν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε αφορούν τις εργασιακές σχέσεις. Η ακροδεξιά ψήφισε οπισθοδρομικά. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι εκεί που βρίσκεται στην εξουσία, στην Αυστρία, όπου επανέφεραν το 12ωρο και αντίστοιχους νόμους εργασιακού σκλαβιάς στην Ουγγαρία. Τώρα, μελετώντας και γράφοντας αυτό το βιβλίο, εξεπλάγινε ακόμη και εγώ από το μισογυνισμό. Είναι το μισογυνισμό αυτών των ανθρώπων της ακροδεξιάς, είναι να θεωρούν τις γυναίκες όντα δεύτερης κατηγορίας, πλάσματα ενός κατώτερου θεού. Και γι' αυτό συνέγραψα ένα παραπλήσιο βιβλιαράκι, το οποίο λέγεται «Γιατί μαμά είναι κακιά η ακροδεξιά», όπου εκεί πέρα παρουσιάζω τι έχουν ψηφίσει σχετικά με τα δικαιώματα της γυναίκας, όπου ψηφίζουν εναντίον της ισότητας των δύο φύλων. Θα σας φέρω ένα μόνο τελευταίο παράδειγμα. Υπάρχει ένας Πολωνός ακροδεξιός ευρωβουλευτής, ο οποίος είπε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, μπροστά σε όλο τον κόσμο, ότι οι γυναίκες πρέπει να πληρώνονται λιγότερο από τους άντρες. Γιατί νομίζετε? Γιατί είναι πιο αδύνατες και λιγότερο έξυπνες από τους άντρες. Τι άλλο να πω? Πραγματικά, δεν υπάρχουν λόγια. Πολύ ωραία. Ας αλλάξουμε λίγο θέμα και θα ήθελα να μιλήσουμε για το προσφυγικό. Υπάρχει στην ελληνική κοινωνία μία έντονη ανησυχία για το προσφυγικό ζήτημα. Πιστεύετε ότι η Ευρώπη έχει σταθεί στο ύψος των περιστάσεων αλλά και του ρόλου της? Όχι, μας έχει αφήσει μόνος. Έχει αφήσει την Ελλάδα και την Ιταλία μόνες τους να αντιμετωπίσουν τα προσφυγικά ρεύματα και τα μεταναστευτικά ρεύματα, τα οποία άλλοι έχουν δημιουργήσει με λάθη άλλων. Άλλοι έχουν βομβαρδίσει. Και άλλες ευρωπαϊκές χώρες έχουν βομβαρδίσει τη Συρία, τη Λιβύη, το Ιράκ παλιότερα, η Μεγάλη Βρετανία, όλα αυτά που έχουν δημιουργήσει το Φραγκεστάιν του Ισλαμικού κράτους και τα προσφυγικά ρεύματα. Και δυστυχώς το πληρώνουμε εμείς. Η Ευρώπη σε αυτό το σημείο, όχι όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά, γιατί υπάρχουν και χώρες που στάθηκαν στο πλευρό μας, αλλά
η Ευρώπη, ορισμένες χώρες που κυβερνώνται ακριβώς από ακροδεξιές κυβερνήσεις, έχουν καταπατήσει βάναυσα τις ανθρωπιστικές αξίες πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δυστυχώς. Ερχόμενοι τώρα στις ευρωεκλογές του Μαΐου, πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα θα αποτελέσει πρόκρημα για τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης όσον αφορά τη διεξαγωγή των εθνικών εκλογών? Κατά κάποιο τρόπο ναι, εντάξει, αποτελούν μια μεγάλη δημοσκόπηση. Αλλά φυσικά δεν κρίνουν το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, διότι ο κόσμος ελπίζω να ψηφίσει με διαφορετικά κριτήρια. Ξέρετε, θα ήταν μεγάλο λάθος να μην συζητήσουμε αυτή τη φορά για την Ευρώπη, για την παρούσα κατάσταση της Ευρώπης και το μέλλον της. Γιατί η ζωή μας, η καθημερινή, η πορεία της χώρας μας και του καθένα μας ξεχωριστά εξαρτάται από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις. Κοιτάξτε, το 2009-2010 έγινε μια κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωζώνη, και ποια χώρα την πλήρωσε περισσότερο από κάθε άλλη? Εμείς. Η Ελλάδα. Άρα πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ευρώπη και να συζητήσουμε για την Ευρώπη. Γίνεται μια προσπάθεια, λυπάμαι ότι γίνεται αυτό, κυρίως από την αντιπολίτευση, να μην συζητηθούν αυτά τα θέματα, να συζητηθεί μόνο η τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση και να ξαναγίνουμε μια χώρα που βράζει το ζουμί της, βάζει το κεφάλι στην άμμο σαν στουρδοκάμιλος και δεν συζητά για το μέλλον που αφορά το δικό μας μέλλον και το μέλλον των παιδιών μας. Και μιας που μιλάμε για μέλλον, να κλείσουμε με το μήνυμα προς τους νέους μας, ένα μήνυμα θετικό που θα αλλάξει το μέλλον μας, το μήνυμά σας προς τους τηλεθεατές μας και ειδικά στους νέους. Κοιτάξτε, είναι ότι πρέπει να μιλήσουμε θετικά, να προτείνουμε λύσεις. Έχω να σας προτείνω σε μια άλλη εκπομπή λύσεις οι οποίες να αντιμετωπίσουν τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Να προβάλλουμε το καλό πρόσωπο της Ελλάδας. Τους νέους ανθρώπους που κερδίζουν σε διεθνείς διαγωνισμούς, επιτυχάνουν σε επιχειρήσεις παρά το αντίξω κλίμα και την οικονομική κρίση. Έκανα κάποια τέτοια προσπάθεια τελευταία, παρουσιάζοντας την περιφέρεια τη δική σας, της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε μια μεγάλη εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διοργάνωσα, όπου παρουσιάσαμε τα προϊόντα, τους ανθρώπους, την κουλτούρα, τη γαστρονομία της περιοχής. Η ανταπόκριση από τους Ευρωπαίους ήταν πολύ μεγάλη. Πρέπει να προωθήσουμε αυτή την περιφέρεια που έχει περιοχές όπως η Κομωτινή, που είναι από τις φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης. Πρέπει να αναδείξουμε τον πλούτο της, το φυσικό πλούτο, ο οποίος είναι και παρθένος συχνά, τον πολιτισμό της, τα φαγητά της, όλα αυτά να την κάνουν ελκυστική, να προωθήσουμε, να δείξουμε τους ανθρώπους της που προσπαθούν και είναι πολύ αξιόλογοι. Αυτό είναι το κλίμα και το πνεύμα με το οποίο πρέπει να κινηθούμε και εγώ ως Ευρωβουλευτής αυτή την προσπάθεια έχω κάνει και θα συνεχίσω να κάνω. Μάλιστα. Κύριε Κουλούγλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που παρευρεθήκατε σήμερα εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Παρουσιάστηκε το βιβλίο του συγγραφέα Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το δώρο, ένα τετράδιο θαυμάτων» το απόγευμα της Παρασκευής 5 Απριλίου στο καφέ Μπαρ Σβούρα από τα βιβλιοχαρτοπολία Βαφιάδης σε συνεργασία με τις εκδόσεις Keybooks. Το απόγευμα της Παρασκευής 5 Απριλίου παρουσιάστηκε στο καφέ Μπαρ Σβούρα από τα βιβλιοχαρτοπολία Βαφιάδη σε συνεργασία με τις εκδόσεις Keybooks το βιβλίο του συγγραφέα Στέφανου Ξενάκη με τίτλο «Το δώρο, ένα τετράδιο θαυμάτων». Το δώρο εκτυλίσσεται μέσα από μια σειρά καθημερινών ιστοριών, μια σειρά θαυμάτων που συμβαίνουν σε όλους μας. Ο αναγνώστης βυθίζεται στον εσωτερικό του κόσμο, αναμετριέται με τις αποφάσεις που έχει πάρει, με τον τρόπο τον οποίο σκέφτεται, με τον τρόπο τον οποίο ζει. Δεν θα ξεχάσει ούτε στιγμή ότι η ίδια η ζωή είναι δώρο. Το βιβλίο είναι ένα βιβλίο με ιστορίες, 101 μικρές ιστορίες, έτσι από την καθημερινότητα, οι οποίες είναι φαινομενικά σήμαντες ιστορίες, αλλά πίσω από αυτές κρύβεται όλο το νόημα της ζωής. Μικρά μαθήματα από καθημερινά, μικρά συμβάντα, τα οποία συνήθως προσπερνάμε. Απλώς με το βιβλίο αυτό τα καταγράψαμε και τα μοιραστήκαμε με τους συνανθρώπους μας. Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο. Δεν είχα σκοπό να γράψω. Πάρα πολλά πράγματα στη ζωή δεν τα υπολογίζεις. Έτσι μου ήρθε και εμένα να γράψω ένα βιβλίο. Το γράψα τον Ιούνιο του 2018. Μου πήρε λίγο καιρό να το γράψω, αλλά μου πήρε πολύ καιρό να το ζήσω όλο αυτό το πράγμα και να μπορώ να το αποτυπώσω σε λίγες λέξεις και μικρές ιστορίες. Οπότε δεν είμαι συγγραφέας, εγώ είμαι επιχειρηματίας, αλλά στην πορεία κατάλαβα ότι μου αρέσει και να γράφω και να μοιράζομαι με ανθρώπους ιστορίες που θα μας βοηθήσουν όλους να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Το να αποτυπωθεί είναι θεωρητικά εύκολο, αλλά ουσιαστικά είναι δύσκολο. Εμένα μου πήρε πολύ χρόνο και πολλή δουλειά με τον εαυτό μου για να μπορώ
να βλέπω τα πράγματα που βλέπω, να καταλαβαίνω αυτά που καταλαβαίνω και να τα εκφράζω με τον τρόπο που τα εκφράζω. Φαίνεται κάποια πράγματα ότι είναι εύκολα, αλλά θέλει πολύ δουλειά. Πρέπει πρώτα να κάνεις το δύσκολο για να έρθει μετά το εύκολο. Ο κόσμος διαβάζει, αλλά λόγω της τεχνολογίας και λόγω των σύγχρονων ερεθισμάτων δεν έχει τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί, και ειδικά η νεολαία, για πολλή ώρα στο χαρτί, όπως μπορούσε παλιά. Δηλαδή το time span των ανθρώπων, η δυνατότητα να, ο χρόνος που έχουν να διαθέσουν και η συγκέντρωση, είναι πρόβλημα συγκέντρωση, δεν είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή ο κόσμος δεν μπορεί πια να συγκεντρωθεί επάνω σε κάτι για αρκετή ώρα. Οπότε τα βιβλία με τον τρόπο που διαβάζονταν παλιά είναι πιο δύσκολο να διαβάζονται πια. Ο κόσμος τα ακούει τα βιβλία και προτιμάει βιβλία με μικρότερα και πιο έτσι πυκνά με μικρότερο και πιο πυκνό περιεχόμενο. Φιλοξενούμε στην πόλη μας τον συγγραφέα Στέφανο Ξενάκη για το βιβλίο του, το πρώτο κιόλας που έχει εκδώσει, το Δώρο, το τροφορείται από τις εκδόσεις Keybooks. Ένα βιβλίο που έχει αγαπηθεί πολύ από τους αναγνώστες της χώρας μας. Το βιβλίο, κάποιες ιστορίες θα σας πω. Θα πούμε σήμερα 13 ιστορίες. Είναι κάποιοι άνθρωποι λοιπόν, οι οποίοι για κάποιο λόγο έχουν τη ζωή που θέλουν. Για κάποιο μαγικό λόγο αυτοί οι άνθρωποι τους πάνε γενικώς τα πράγματα καλά. Έχουν λεφτά, έχουν επιτυχία, έχουν χαρά, έχουν αυθονία. Λες και για κάποιο λόγο ζουν μια πιο εύκολη ζωή από ότι οι άλλοι. Συνήθως για αυτούς λέμε ότι έχουν άστρο. Ή λέμε καμιά φορά ότι είναι κολόφαρδοι. Και είναι και κάποιοι άλλοι που λες και πραγματικά τους έχουν μουτζώσει. Δηλαδή δεν τους πάει τίποτα καλά. Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγάλου Κρανοβουνίου των Γενέσεων της Θεοτόκου διοργανώνει για πρώτη φορά στον Ομό Ροδόπης επαιτειακή εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους βιαίους και μαρτυρικώς τελειοθέντες και ανερθέντες Θράκες της Ανατολικής Θράκης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου Μεγάλου Κρανοβουνίου αύριο Κυριακή 7 Απριλίου στις 7 το απόγευμα με ομιλητή τον θεολόγο Εκκλησιαστικό, Ιστορικό και Νομικό κ. Ιωάννη Σιδηρά, ο οποίος θα αναπτύξει το θέμα «Το Μαύρο Πάσχα των Θρακών 1914, Μαρτύρια και Πάθη των Θρακών της Ανατολικής Θράκης 1914-1918». Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος του Μεγάλου Κρανοβουνίου των Γενέσεων της Θεοτόκου διοργανώνει για πρώτη φορά στον Ομό Ροδόπης επαιτειακή εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους βιαίους και μαρτυρικώς τελειοθέντες και ανερεθέντες Θράκες της Ανατολικής Θράκης κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του Μεγάλου Κρανοβουνίου αυτή την Κυριακή 7 Απριλίου στις 7 το απόγευμα με κεντρικό ομιλητή τον θεολόγο Εκκλησιαστικό, Ιστορικό και Νομικό κ. Ιωάννη Σιδηρά. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Μεγάλου Κρανοβουνίου, κύριο Ναθαναήλ Μολά, για να συζητήσουμε για την εκδήλωση αυτή. Κύριε Μολά, να σας καλωσορίσουμε. Καλησπέρα σας και να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και εσάς αλλά και τον ιδιοκτήτη του καναλού, τον κύριο Μαλούση, για το βήμα που μας δίνει για να παρουσιάσουμε την εκδήλωση αυτή που θα κάνουμε στο σχολείο. Να είστε καλά. Με ποια αφορμή πήρατε αυτήν την πρωτοβουλία να τιμήσετε για πρώτη φορά στον Ομό Ροδόπη στην επέτειο μνήμης των θυμάτων της Ανατολικής Θράκης κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και επιλέξατε ως ομιλητή τον κύριο Σιδηρά, ο οποίος για πρώτη φορά είχε μιλήσει για το συγκεκριμένο θέμα το 2016. Η αφορμή δόθηκε ουσιαστικά σε μια κουβέντα που κάναμε μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο και θέλαμε να αναφερθούμε πάνω σε αυτό ουσιαστικά πρώτον για να γνωρίσουμε την ιστορία και δεύτερον για να ποτίσουμε ένα φόρο τιμής στους προγόνους μας που χάθηκαν κατά το διάστημα αυτό. Σαν χωριό είμαστε ένα προσφυγικό χωριό. Το 95% των κατοίκων είναι πρόσφυγες από το φανάρι της Ιλευρίας. Έχουμε από εκεί από το χωριό μας και θύματα της κατάστασης αυτής, των γεγονότων, των ιστορικών γεγονότων της περίοδου αυτής και οφείλουμε τιμή στους προγόνους μας και αυτό πρέπει να κάνουμε για να προχωρήσουμε και ο σύλλογος πιο μπροστά. Πολύ ωραία. Θα ήθελα να μου πείτε τι περιλαμβάνει η ημέρα αυτή της 7ης Απριλίου από το πρωί, γιατί θα έχουμε Ναι, η ημέρα ουσιαστικά ξεκινάει από το πρωί και θα ξεκινήσει μια κοινή Κυριακή, τη Θεία Λειτουργία που θα υπάρξει στην Εκκλησία. Θα ακολουθήσει η επιμνημόσυνος δέηση και μετά θα μεταφερθούμε στην πλατεία του χωριού και στο Ιερόν συγκεκριμένα, όπου εκεί θα καταθεθούν στεφάνια για να τιμήσουμε αυτόν τον τρόπο τους προγόνους μας. Και μετά θα ακολουθήσει και μια δεξίωση προς τους καλεσμένους στην αίθουσα της Εκκλησίας του χωριού. Αυτό ως προς το πρωί. Το απόγευμα ακολουθεί, έτσι είναι η μεγάλη ημέρα της εκδήλωσης, η μεγάλη ώρα της εκδήλωσης μάλλον, η οποία αφορά
τον τίτλο και της εκδήλωσης, όπου εκεί θα μάθουμε για την ιστορία των Θρακών της περίοδου αυτής, από τον κύριο Ιωάννη Σιδρά, έναν καταξιωμένο θεολόγο, ιστορικό και νομικό, και ουσιαστικά στοχεύσαμε στην επιλογή του κύριου Ιωάννη Σιδρά, λόγω του ότι είναι και συγχωριανός, κατάγεται από το γειτονικό χωριό την Παράδειγμα, αλλά έχει και άμεσα σχέση με το χωριό, έχει συγγενείς στο χωριό και από μικρό παιδί είχε σχέση με το χωριό και ερχόταν προς το χωριό. Πολύ ωραία. Ας πούμε δύο λόγια και για το Σύλλογο, ο οποίος είναι νεοσύστατος και ιδρύθηκε πριν από λίγους μήνες, τον Οκτώβριο του 2017. Ποιοι είναι οι στόχοι και ποιοι είναι οι δράσεις? Ο Σύλλογος είναι ένας νεοσύστατος σύλλογος, ξεκίνησε το 2018 από μια ιδέα που δόθηκε από νέους ανθρώπους του χωριού. Εγώ ούτως ή άλλως έλειπα χρόνια από το χωριό, δεν ήμουν κάτοικος του χωριού. Το τελευταίο έτος επέστρεψα πίσω και προχωρήσαμε σε αυτή την ιδέα να την υλοποιήσουμε, το να δημιουργήσουμε ένα σύλλογο. Υπήρχε παλιότερα ένα σύλλογος γυναικών, ο οποίος τώρα έγινε, είπαμε να κάνουμε κάτι ενιαίο, να περιλαμβάνει, να μην είναι περιορισμένο στο σύλλογος γυναικών, ένας πολιτιστικός σύλλογος, με στόχο να μαζέψουμε ξανά τον κόσμο στο χωριό. Αυτός είναι ο κύριος στόχος, να πάρει ζωντάνια το χωριό. Αν και νεοσύστατος ο σύλλογος, μετράει ήδη πάρα πολλά μέλη. Αυτή τη στιγμή μετράμε πάνω από 170 μέλη και ως ένα βαθμό οι περισσότεροι είναι και ενεργοί και όλα συμμετέχουν στο σύλλογο, στις δράσεις του σύλλογου δηλαδή, οι οποίες είναι αρκετές στο διάστημα από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα. Ξεκινήσαμε με ένα ταξίδι που κάναμε στην πατρίδα. Το θεωρήσαμε ότι θα έπρεπε αυτό να γίνει. Συνέπεσε τότε και με τις εκδηλώσεις που γινόταν για τον εορτασμό του Αγίου Νεκταρίου στη Σιλιβρία, γιατί από εκεί καταγόμαστε. Ξεκινήσαμε αυτό. Παίρνοντας κομμάτια από τις ρίζες για να προχωρήσουμε παραπάνω. Θα επαναληφθούν και άλλα ταξίδια στη Σιλιβρία, γιατί θέλουμε να έχουμε μια σχέση με την πατρίδα μας. Πολύ ωραία. Κύριε Μολά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ και για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα, ας πούμε, αυτή η μέρα έτσι να είναι σημαντική για μας. Είναι σημαντική σαν σύλλογο το να διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση για πρώτη φορά στον νομό. Ευελπιστώ και ο κόσμος να ανταποκριθεί σε αυτό και όλα να πάνε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά. Μέχρι και την Δευτέρα, 8 Απριλίου και ώρα 12 το βράδυ, θα έχουν οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι το δικαίωμα να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2019. Οι ενδιαφερόμενοι για τις πέτρινες κατασκηνώσεις Μαρόνιας που δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη μπορούν να μπουν στην ηλεκτρονική σελίδα www.stonecamp.gr για περισσότερες πληροφορίες. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον δημιουργήθηκε με μεράκι μια πρωτότυπη βιωματική και αθλητική κατασκήνωση, οι πέτρινες κατασκηνώσεις Μαρόνιας. Μέσα από την ομαδική ζωή, το παιχνίδι και την οργάνωση της καθημερινότητας, δημιουργήθηκε μια μικρή κοινωνία με δομή, οργάνωση και θεσμούς. Γι' αυτό οι πέτρινες κατασκηνώσεις Μαρόνιας διαθέτουν ένα πρόγραμμα όπου τα παιδιά μαθαίνουν παίζοντας και διασκεδάζοντας να σέβονται την προσωπικότητα και την διαφορετικότητα του καθενός. Το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό της Stone Camp αποτελείται από έμπειρους παιδαγωγούς διαφόρων ειδικοτήτων όπως νηπιαγωγοί, εκπαιδευτικοί, γυμναστές, ψυχολόγοι και προπονητές. Για πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 25330 43043 ή μπείτε στην ηλεκτρονική σελίδα www.stonecamp.gr. Στις πέτρινες κατασκηνώσεις Μαρόνιας μπορούν να φιλοξενηθούν παιδιά από 6 έως και 16 ετών. Το παιδί πραγματοποιεί φυσικές δραστηριότητες διατηρώντας μια καλή φυσική κατάσταση. Έρχεται σε άμεση επαφή με τη φύση, εμπλουτίζει την αντίληψή του και ευαισθητοποιείται απέναντι στο περιβάλλον. Καλλιεργεί την ομαδικότητα, τη συνεργατικότητα και αναγνωρίζει την αξία της φιλίας και της αλληλοβοήθειας. Μαθαίνει να μοιράζεται και να συμβιώνει. Κάνει αποτοξίνωση από την τεχνολογία που δυστυχώς αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας και μέσα από τις δράσεις έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να καλλιεργήσει ένα μεγάλο εύρος δεξιοτήτων και ταλέντων, διευρύνοντας τους ορίζοντες και τις ικανότητές του. Ξεκουράζεται, χαλαρώνει, γελά, παίζει ξέχνιαστα και χαρούμενα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως και τη Δευτέρα 8 Απριλίου για τις παιδικές κατασκηνώσεις. Η υποβολή αιτήσεων γίνεται από πιστοποιημένους χρήστες αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΑΕΒ.
Την Παρασκευή 5 Απριλίου πραγματοποιήθηκε στο στέκι της πολιτιστικής κίνησης Ροδόπης συναυλία jazz μουσικής με τους Μαγνάνιμους Τρίο. Παρουσιάσουμε τη μουσική των Μαγνάνιμους Τρίο. Το ρεπερτόριο είναι δικές μας συνθέσεις. Είναι συνθέσεις και αυτοσχεδιασμοί του σχήματος. Δεν παίζουμε δηλαδή κομμάτια γνωστά, θα λέγαμε, ή άλλων. Με τους Μαγνάνιμους Τρίο παίζουμε από το 2010. Έχουμε βγάλει 3 CD. Ένα το 2010, το EQ. Το 2012 βγάλαμε ένα CD που το λέμε Still Time. Και το 2016 το τρίτο CD που το λέμε No Time. Θα σας παίξουμε κάποια κομμάτια έτσι από τα τελευταία 9 χρόνια που παίζουμε μαζί με τον Δημήτρη, τον Τασούδη στα τύμπανα, τον Πάρτο Σπυρόπουλο στο κοντραμπάσο, εγώ θα παίξω πιάνο και νέοι, θα είμαι ο Χρήστος Μπάρβας, και θα ξεκινήσουμε με ένα βασικά καινούργιο κομμάτι που δεν είναι στα CD, το οποίο λέγεται Lothian. Lothian είναι η ρίζα του Λούς, του ρήματος που σημαίνει και χάνω. Αριστούργημα του Μπέρτολτ Μπρέχτ, «Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν», ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, σε μετάφραση και σκηνοθεσία του Νικορέστη Χανιωτάκη και πρωτότυπη μουσική του Βασίλη Παπακοσταντίνου, έρχεται στην Κομωτινή. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Απριλίου στο Πολιτιστικό Κέντρο Ρεξ. Το αριστούργημα του Μπέρτολτ Μπρέχτ, «Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν», ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, σε μετάφραση και σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Βασίλη Παπακοσταντίνου, παρουσιάζεται από την καλλιτεχνική εταιρεία Μυθοδία. Η παράσταση, που σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα, ταξιδεύει στις 8 Απριλίου στην Κομωτινή, στο Πολιτιστικό Κύτταρο Ρεξ. Τρυφερό, αστείο όσο και σκληρό, ρομαντικό όσο και ρεαλιστικό, ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν αποτελεί το έργο του Μπρέχτ με τις περισσότερες απευθύνσεις στο κοινό, με τις περισσότερες τομές στη δράση του. Τους εμβληματικούς ρόλους του έργου ενσαρκώνουν η Πέγκη Τρικαλιώτη ή η Ρόμου Κίου,
ο Γεράσιμος Καφίδας, ο Νίκος Προυσανίδης, ο Κώστας Κάπας, η Μπέτη Αποστόλου, ο Γιάννης Καλατζόπουλος, ο Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος και η Ηλέκτρα Σαρή. Με την υποστήριξη των τεσσάρων συλλόγων μπάσκετ της πόλης μας θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή 7 Απριλίου στις 10 το πρωί σε νέο χώρο διεξαγωγής στο κλειστό γυμναστήριο του Δευτέρου Λυκείου Κομωτινής το School Basketball Festival με τη συμμετοχή παιδιών από την 5η και 6η τάξη όλων των δημοτικών σχολείων της πόλης μας. Πάμε να δούμε ποια φαρμακεία διενυκτερεύουν για σήμερα Σάββατο 6 Απριλίου αλλά και αύριο Κυριακή 7 του μηνός. Πάμε να δούμε σε τι θερμοκρασίες θα κυμαθεί ο καιρός στην πόλη της Κομωτινής και σε ολόκληρη την περιφέρεια για αύριο Κυριακή 7 Απριλίου. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη ενημέρωσή σας στο νυχτερινό δελτίο ειδήσεων του TV Ροδόπη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εσείς μείνετε κοντά μας γιατί ακολουθεί η εκπομπή «Πες τα Νίκο» με τον Νίκο Πουρτσίδη. Γεια σας.